έκκληση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες πυροσβεστικής διάταξης μέχρι και την ολοκλήρωση της παράτασης για την καύση πολυμάτων καλλιεργειών που έχει οριστεί για τις 15 Νοεμβρίου, πραγματοποίησε σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο διοικητής πυροσβεστικών υπηρεσιών Λάρσας, πύραρχος Χρήστος Ζουναλής. Στα πλαίσια ενημέρωσης του κοινού του νομού Λάρισας, λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας και ξηρασίας, με απόφαση του συντονιστή επιχειρήσεων Στερεάς Ελλάδος και Θεσσαλίας του Πυροσβεστικού Σώματος, αποφασίστηκε η παράταση της απαγόρευσης καύσης στην Ήπεθρο. Ο λόγος που έγινε είναι για να μην έχουμε έναρξη πυρκαγιάς και επέκτασή τους για όλες τις δραστηριότητες που γίνονται στην Ήπεθρο. Οπότε θα πρέπει οι πολίτες να συμμορφωθούν με την απαγόρευση καύσης, γιατί πέρα από συνεχίζουν να ισχύουν τα διοικητικά πρόστιμα που προβλέπονται από την πυροσβεστική διάταξη αριθμός 19. Παρακαλούνται όλοι οι πολίτες, ειδικά άνθρωποι της Ήπεθρο, αυτοί που δραστηριοποιούνται στην Ήπεθρο, να ακολουθήσουν την διάταξη και να μην βάζουν φωτιά στην Ήπεθρο για κανένα λόγο. Η απαγόρευση καύσης ισχύει μέχρι και 15 Νοεμβρίου. Ο κ. Ζουναλής σημείωσε πως παρότι βρισκόμαστε στο τέλος επίσημης αντιπυρικής περίοδου και όντας ένα απαιτητικό και δύσκολο νομό από άποψη ενάρξεων, εξέλιξης και επικινδυνότητας πυρκαγιών με δύσκολες καιρικές συνθήκες όπως ανομβρία, ξηρασία και ισχυρή άνεμη, υπήρξε τροποποίηση της πυροσβεστικής διάταξης που παρατείνει την απαγόρευση της χρήσης πυρός μέχρι και τις 15 Νοεμβρίου για αγροτικές και άλλες υπαίθριες εργασίες.